Πριν προχωρήσω στην ιστορία μας όμως, να σας κεράσω κυριολεκτικά τους καφέδες. Αυτό το επεισόδιο έγινε με την υποστήριξη της Wolt. Η Wolt είναι μια πολύ cool εφαρμογή, έφτασε και στην Αθήνα. Μπορείς να παραγγείλεις το καφέ σου, το πρωινό σου, το γλυκό σου από τα πιο ψαγμένα εστιατόρια καφέ και ζαχαροπλαστεία της Αθήνας. Μάλιστα, σας έχω ένα κωδικό που σας δίνει ένα κουπόνι των 5 ευρώ για την πρώτη σας παραγγελία. Ο κωδικός μου είναι OPONOMAROV, όπως το κανάλι, 5 και η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα κάνω και εγώ τη δικιά μου παραγγελία, κάντε και εσείς τη δικιά σας ή βάλτε το διπλανό σας. Ανοίγεις την εφαρμογή, βλέπεις τα εστιατόρια, έχει τις φωτογραφίες των προϊόντων, θα πάρω έναν καφέ, θα πάρω και ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο με μαύρη με πολύ γάλα. Είμαι ήδη έτοιμος να σχολιάσετε τον καφέ μου, καθώς και το γεγονός ότι είδατε τη διαφήμιση της Wolt πριν από αυτή τη διαφήμιση της Wolt. Και τώρα πάτε στο top σχόλιο και το top σχόλιο είναι ακριβώς αυτό. Αχ, αν το πέτυχα αυτό, πρέπει να κάνω αλλαγή καριέρας. Θα πάρω 2 καφέδες τελικά, θα πάρω και ένα σάντουιτς. Ωραία, η παραγγελία μου είναι έτοιμη. Μπορώ να δω live πάνω στο χάρτη που βρίσκεται ακριβώς αυτή τη στιγμή. Και εφόσον ο διανομέας ξεκίνησε και η παραγγελία μας ταξιδεύει, θα σας ταξιδέψω κι εγώ πίσω στο δικό μας προορισμό. Ήταν 8 Οκτωβρίου και αυτό το ταξίδι ήταν να μην γίνει ποτέ. Intro. Ένα από τα πιο πρόσφατα τελευταία ταξίδια μου έλαβαν μέρος στην άλλη πλευρά της γης. Ένα πρωί λοιπόν και συγκεκριμένα... Είναι 7 Οκτωβρίου και σήμερα ταξιδεύω στην πόλη της ευκαιρίας. Πήρα τις αποσκευές μου, πήρα το εισιτήριό μου και με μια βαλίτσα γεμάτη αμφιβολίες για το τι πάω και κάνω μόνος μου, σε ισορροπία με το επιχείρημα πότε άλλωστε θα έχω την ευκαιρία να κάνω αυτό το ταξίδι, ξεκίνησα για την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Και γενικά είναι το πρώτο μου υπερατλαντικό ταξίδι και είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Να σας προειδοποιήσω ότι μερικά αποσπάσματα αυτού του ταξιδιού μπορεί να τα έχετε ήδη δει. Αν κάποια σκηνή σας θυμίζει κάτι, έχω μερικά time codes κάτω στην περιγραφή για καλύτερη περιήγηση. Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν, περιφερόμενος στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 25 Μαΐου και είναι σχεδόν 2 παρά τη νύχτα. Και εδώ και πάρα πολύ καιρό έχω βάλει στο μάτι μου κάποια συγκεκριμένα εισιτήρια. Είναι στα 330 ευρώ και θα πάω στη Νέα Υόρκη. Hello, good morning. Η θέση μου είναι 42J. It's the last seat. Hi. Hi. Βλέπετε, έχω να λύσω μερικές αναπάντητες ερωτήσεις, καθώς και θέλω να μοιραστώ κάποιες επιπλέον αναμνήσεις μαζί σας. Μέσα σε αυτές θα μοιραστώ μαζί σας συμβουλές για φαγητό, μουσεία, αξιοθέατα, καθώς και για εκείνο το πράγμα που συνδέει εμένα και την Τζέσικα Άλμπα. Λένε ότι είναι ταξίδι ζωής, λένε ότι είναι όνειρο. Και ύστερα από 9 ώρες στο αεροπλάνο λοιπόν, έβλεπα το όνειρο έξω από το παράθυρο. Κάποιος έφτασε στην Αμερική. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των 100 ευρώ. Είμαι ο Πονομάρο Αλέξανδρος και θα προσπαθήσω να σας πείσω ότι μπορείς να κάνεις ταξίδια χωρίς να ξοδεύεις πολλά χρήματα. Που λέτε, τα δύο πιο σημαντικά πράγματα όταν φτάνεις σε μια ξένη χώρα είναι να εξασφαλίσεις τη μετακίνηση και την επικοινωνία. Λοιπόν, μόλις αγόρασα την SIM κάρτα, ήταν στα 35 δολάρια και αυτό μου δίνει 4 GB ίντερνετ και μπορώ να καλέσω και την Ελλάδα. Μην πέσετε όμως στην παγίδα να αγοράσετε SIM κάρτα στο αεροδρόμιο, γιατί εκεί το κόστος είναι περίπου τριπλά. Και μιας και μιλάμε για το αεροδρόμιο, η μετακίνηση προς το κέντρο της πόλης, αν πάρεις το μετρό, είναι γύρω στα 8 δολάρια. Και ναι, είναι φθηνότερο από αυτό της Αθήνας. Επίσης, ένα disclaimer. Βασικά, 3. Πρώτον, με φιλοξενούν. Δεύτερον, έρχονται να με πάρουν με αυτοκίνητο από το αεροδρόμιο. Και επίσης θα κάτσω για αρκετές μέρες, δεν θα κάτσω για 2-3 μέρες. Οπότε αυτό που θα κάνουμε είναι θα κρατήσουμε το τίτλο για clickbait λόγους και απλά θα σας δείξω στο τέλος το πόσα ξόδεψα σε όλο μου το ταξίδι. Οι κανόνες, ακόμα και εκείνη τη σειρά των 100 ευρώ, υπάρχουν για να λυγίζουν. Έτσι λύγησα κι εγώ. Όσο ενθουσιασμένος κι αν ήμουν για την πόλη, το jet lag με νίκησε και έπρεπε να φτάσει η επόμενη μέρα για να πάρω μια γεύση αυτής της πόλης. Αυτό εδώ είναι το δωμάτιο στο οποίο μένω. Είναι πραγματικά τεράστιο. Είναι λες και είναι ένα ολόκληρο διαμέρισμα. Όπως ξέρετε, με φιλοξενεί η οικογένεια του φίλου μου του Μάριου. Μάρια και η οικογένεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά τη μετακίνηση, η καλύτερη σας επιλογή είναι το μετρό. Το pass για 7 ημέρες είναι στα 33 δολάρια και θα το χρειαστείτε όπως και δίποτε. Λοιπόν, είμαι στο Μανχάταν. Η πρώτη εντύπωση που είχα από το Μανχάταν είναι το πόσο χαοτικά γρήγορους ρυθμούς έχει αυτή η πόλη. Η αίσθηση ήταν κάπως έτσι.
μεταξύ ήθελα να επισκεφτώ αυτό εδώ το μουσείο, το MoMA, μου το έχετε προτείνει πολλοί από εσάς, αλλά αυτή την περίοδο κάνει έργα, οπότε δυστυχώς δεν θα μπορέσω να το επισκεφτώ. Ένα πολύ καλό βοήθημα για αυτό το ταξίδι για μένα ήταν το πρόγραμμα της φίλης μου της Όλγας. Το μέρος που μου είπε όπως και δίποτε να πάω γιατί αξίζει πάρα πολύ είναι το Metropolitan Museum of Art. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1872 και βρίσκεται στην 5η λεωφόρο στο Manhattan. Οι συλλογές του περιέχουν περισσότερο από 2 εκατομμύρια έργα τέχνης. Η είσοδος στο μουσείο είναι 25 δολάρια. Το μουσείο φαίνεται πολύ ωραίο. Τώρα είμαι στο Αιγυπτιακό section και πάω να βρω μια πυραμίδα που είναι αρκετά βιάσιμη. Μέσα στο Met υπάρχει αυτό εδώ το Garden και έχει μια πανέμορφη θέα της Νέας Υόρκης. Το 1626 το νησί Μανχάταν αγοράστηκε από τους Ινδιάνους για 25 μόνο δολάρια. Αυτή η πόλη είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό και η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια ισχυρή πόλη που έχει σημαντική επίδραση στο εμπόριο, την οικονομία, τα μέσα ενημέρωσης και ό,τι συμβαίνει εκεί συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και ό,τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο συμβαίνει εκεί. Ο πληθυσμός της φτάνει στα 8,5 εκατομμύρια, ενώ περίπου 62 εκατομμύρια τουρίστες την επισκέπτονται ετησίως. Επίσης νιώθω λες και είμαι σε μια σειρά που βλέπω για πολύ καιρό. Κοιτάξτε αυτά τα χαρακτηριστικά αυτοκίνητα των ταξί, ξέρω εγώ, της αστυνομίας. Απίστευτο! Υπάρχουν λοιπόν μερικά αξιοθέατα στα οποία πρέπει όπως και δίποτε να πάτε. Οπωσδήποτε πρέπει να έρθετε στη Wall Street. Τώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη φημισμένη Wall Street. Ένα ακόμη αξιοθέατο που πρέπει να επισκεφτείτε αν είστε κοντά στη Wall Street είναι το άγαλμα του Charging Bull. Αυτό έχει φτιαχτεί από έναν καλλιτέχνη από τη Σικελία, ο οποίος ήρθε με ένα φορτηγό και παράνομα το άφησε εδώ. Σαν δώρο στην Αμερική για το γεγονός ότι καλυτέρευσε την καριέρα του, ας πούμε. Ένα ακόμη αξιοθέατο που οφείλει κανείς να επισκεφθεί όταν έρχεται στη Νέα Υόρκη είναι το μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου. Στις 11 Σεπτεμβρίου το 2001, 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, μερικοί από τους οποίους δεν έχουν προλάβει καν να γεννηθούν, μπορείτε να τα δείτε σε επιγραφή γύρω-γύρω από το μνημείο. Το μνημείο, όπου και να σταθείς, φαίνεται, βλέπετε μια μαύρη τρύπα, ένα μαύρο τετράγωνο. Οι σημαίες και τα λουλούδια σημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος το πιθανότερο είναι ότι σήμερα είχε γενέθλια. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψω το μέρος που δεν έχανα την ευκαιρία να πηγαίνω σχεδόν κάθε μέρα. Αυτό είναι η πίτσα του ενός δολαρίου και αυτά τα μαγαζάκια υπάρχουν σχεδόν παντού. Η πίτσα είναι μέτρια, αλλά οι προσδοκίες είναι ούτως ή άλλως χαμηλές. Αναμφίβολα αποτελεί θησαυρό για έναν τουρίστα με συγκεκριμένο budget. Και μιας και μιλάμε για φαγητό, να σας ενημερώσω ότι ήρθε η παραγγελία μας, ήρθαν οι καφέδες μας. Πολύ καλός. Ήρθε το σάντουιτς. Και υπό κανονικές συνθήκες, γενικά στη World υπάρχει και η δυνατότητα take away και προπαραγγελίες. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε κορονοϊό στην Ελλάδα και για αυτή την περίοδο ισχύει μια λειτουργία η οποία σου δίνει τη δυνατότητα παράδοσης χωρίς καμία ανθρώπινη επαφή. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι σου χτυπάνε το κουδούνι, σου αφήνουν την παραγγελία σου στην πόρτα του σπιτιού σου, οπότε αν θέλετε υπάρχει και αυτό. Μην ξεχάσετε όμως να δώσετε φιλοδόρημα, κάνει πάρα πολύ καλό. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέσω της εφαρμογής, βάζοντας την κάρτα σας για να μην μπλέκετε και με μετρητά. Και τώρα σας πάω πίσω στην ιστορία, στην ημέρα που έμαθα για τις οικονομικές επιλογές για φαγητό στη Νέα Υόρκη. Που λέτε, εκτός από την πίτσα του ενός δολαρίου, υπάρχουν τα κεμπάπ και ο γύρος από τα food trucks. Υπάρχουν και τα Dunkin' Donut, αλλά εκείνο το μυστικό το οποίο συνδέει εμένα και την Jessica Alba είναι η Joe's Pizza. Τώρα, αν θέλετε να φάτε κάτι καλύτερο από το $1 pizza, υπάρχει το Joe's Pizza, το οποίο είναι λιγάκι πιο ακριβό, η ουρά είναι τεράστια και ανυπομονώ να το δοκιμάσω. I want one slice of your favorite one. Τυχαίνει πολλές διασημότητες, ακόμα και τα γραφεία των ονείρων μου. Από εδώ το NBC του Jimmy Fallon. Ακόμη και εκείνος ο πρωταγωνιστής του Τιτανικού έτυχε να πατήσουν το πόδι τους σε αυτή την πιτσαρία. Και τώρα ξέρουμε ποιο είναι αυτό το στοιχείο που ενώνει εμένα και την Jessica Alba.
Όσο έκπληξη μου έκανε εκείνη η πίτσα, άλλο τόσο απρόοπτα έπεσα πάνω σε κάτι που δεν είχε τύχει να δω πριν. Εκείνη τη μέρα, μιας και ήταν Κυριακή, περιπλανόμενος στη χαοτική Νέα Υόρκη, έπεσα πάνω σε μια λειτουργία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα πολλά βέβαια και φοβάμαι μην πω καμιά βλακεία, αλλά είχε συναυλία και μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα με τον Ιεροκήρυκα να περνάει το μήνυμά του. Ένας από τους σταθμούς που έκανα στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ ήταν κυριολεκτικά σταθμός. Ένα μέρος που έχει τη δικιά του ιστορία είναι το Grand Central Terminal. Άνοιξε στο κοινό το 1913 και δεν έχει και τόσο κόσμο όσο φανταζόμουν ότι θα έχει. Κάτι εξωπραγματικό για αυτό το σταθμό είναι το γεγονός ότι από εδώ περνάνε 67 ολόκληρες γραμμές, κάτι που τον κάνει έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο και το μεγαλύτερο σταθμό στην Αμερική. Μπορεί να πέρασα μονάχα 5 νύχτες σε αυτή την πόλη, αλλά μία από αυτές τις βόλτες ήταν λες και έζησα τη νύχτα σε ένα μουσείο. Η επόμενη μου στάση είναι το Μουσείο της Φυσικής Ιστορίας. Η είσοδος του είναι όσα λεφτά θέλεις και αυτό που έμαθα μόλις είναι ότι η τελευταία ώρα της κάθε μέρας είναι δωρεάν. Βλέπετε, αυτός ήταν ο υποτιθέμενος χώρος εργασίας του Ross από τα Φιλαράκια. Εδώ είδαμε ένα επεισόδιο του How I Met Your Mother και γενικότερα πολλές παραγωγές ή απλά ιστορίες πάτησαν το πόδι τους σε αυτό το μουσείο. Και μιλώντας για παραγωγές, δεν μπορώ να κρύψω το πόσο ενθουσιασμένος ήμουν να δω μερικά σημεία που είχε γυριστεί μια άλλη κλασική ταινία. Το Μόνος στο Σπίτι 2. Είμαι έξω από το Plaza Hotel. Θα προσπαθήσω να μπω στο λόμπι. Εδώ ακριβώς πίσω μου πρέπει να είναι η στιγμή που ο Kevin McAllister σταματάει έναν τυχαίο κύριο. Excuse me, where's... Ο οποίος είναι ο Donald Trump. Down the hall and to the left. Thanks. Ακριβώς εδώ, ακριβώς εδώ. Εκεί στεκόταν ο receptionist του Home Alone. Είναι κλειστό για το κοινό, δεν μπορείς να μπεις εδώ μέσα. Είπα να μου αγοράσω έναν καφέ. Hi, I want one Americano. Θα έχω να λέω ότι κάποτε πήγα Αμερική και ήπια καφέ μέσα στο ξενοδοχείο που ήταν γυρισμένο το Home Alone. Σειρά είχε το Radio City Hall. Ένα ακόμη γνωστό σημείο που έχει τραβηχτεί το Home Alone είναι το Radio City Hall. Ένα ακόμη ενδιαφέρον αξιοθέατο είναι το Top of the Rock. Είναι αυτό εδώ το κτίριο. Έχει ύψος 259 μέτρα. Για να μπεις μέσα, όπα, sorry, σας έφτισα, κοστίζει γύρω στα $34. Επίσης δεν είναι το πιο ψηλό κτίριο στη Νέα Υόρκη. Αυτό νομίζω είναι το World Trade Center και μετά είναι το Empire State Building. Δυστυχώς και πλέον το μετανιώνω πολύ, αλλά τότε είχα τους λόγους μου, αλλά σε κανένα από τα τρία δεν κατάφερα να πάω. Κάπως το κράταγα για τελευταία στιγμή και τελικά δεν πρόλαβα. Λίγα ήξερα όταν είδα το φίλο μου το Χρήστο ότι όχι μόνο ανέβηκε πάνω και η θέα ήταν φανταστική, αλλά έκανε και τη γνωστή βόλτα με ελικόπτερο στο δικό του ταξίδι. Δεν ξέρω πώς νιώθετε, αλλά εγώ σίγουρα ζηλεύω. Κάτι για το οποίο δεν μετάνιωσα είναι τα ψώνια που έκανα. Ένα εμπορικό στο οποίο αξίζει να έρθετε, το οποίο μου προτείνατε εσείς, λέγεται Century 21, μέσα στο οποίο είμαι μέσα. Έχει αρκετά καλές τιμές εδώ. Θα δοκιμάσω μερικά ρούχα. $35, ένα κοντομάνικο, μια μπλούζα και ένα φουτεράκι. Και κάνοντας τα ψώνια, ποτέ δεν ξέρεις ποιον θα τύχει να συναντήσεις. Από εδώ είναι η διόρυση νοδή που είχα στο αεροπλάνο. Απίστευτο. So, it was really nice to meet you. Nice to meet you.
Αν δεν τύχει να κάνετε εκείνη τη βόλτα στον αέρα, μπορείτε να την κάνετε στο νερό και θα είναι τελείως δωρεάν και δεν εννοώ να κολυμπήσετε. Πριν πάμε εκεί όμως, θα σας κάνω ένα μικρό teleportation. Και η μεταφορά αυτή θα είναι στο Brooklyn Bridge. Ένα ακόμη αξιοθέατο που αξίζει να επισκεφτείτε όταν έρχεστε στη Νέα Υόρκη είναι το γραφικό Brooklyn Bridge. Η γέφυρα του Brooklyn είναι μία από τις παλαιότερες κρεμαστές γέφυρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώθηκε το 1883 και συνδέει τους δήμους της Νέας Υόρκης Μανχάταν και Brooklyn. Για 20 χρόνια ήταν η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, κόστισε 15 εκατομμύρια δολάρια και χρειάστηκε 13 χρόνια για να κατασκευαστεί. Η αλήθεια είναι ότι η θέα από εδώ είναι πραγματικά φανταστική. Έχω ξοδέψει περίπου 2 ώρες και ακόμα δεν την έχω περάσει. Μάλιστα, εδώ ακριβώς θα γύρναγα την τελευταία μέρα για να πάρω μερικά σουβενίρ. Έχει διάφορους πάγκους και οι τιμές είναι πολύ καλές. Είναι 1 δολάριο το καθένα, στα 90 λεπτά δηλαδή. Στην ερώτηση για το τι είναι εντελώς δωρεάν στη Νέα Υόρκη, η απάντηση είναι το νερό, ο αέρας και το Staten Island Ferry. Είναι ένα boat το οποίο σε πάει προς το Staten Island. Το χρησιμοποιούν καθημερινά όσοι μένουν στο Staten Island για να πάνε στις δουλειές τους, αλλά εδώ και καιρό έχει μαθευτεί από τουρίστες σαν αξιοθέατο. Αυτή τη στιγμή επιβιβαστήκαμε πάνω στο ferry και πάμε πάνω για να δούμε μια καλύτερη θέα. Έχω ενθουσιαστεί επειδή κάποιοι πουλάνε εισιτήρια για να πας εκεί που είναι στα 35 δολάρια και εγώ μπορώ να το δω δωρεάν. Και τώρα περνάμε απ' έξω από αυτό. Το άγαλμα της Ελευθερίας βρίσκεται στο Liberty Island στην είσοδο του λιμανιού της Νέας Υόρκης. Είναι ένα μεγάλο γλυπτό, είναι μια γυναικεία μορφή που κρατά πυρσό και μια πλάκα που αναγράφεται η ημερομηνία της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ιδέα για το άγαλμα ανήκει στο Γάλλο ιστορικό Edouard de Laboulaye και χάρη στο έργο του Μπαρτολντίκη του Άιφελ στο Παρίσι, το 1885 αυτό μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη. Κάτι που κάνουν πολλοί τουρίστες είναι ένα γνωστό tour που σε πάνε και στο άγαλμα της Ελευθερίας και στο Ellis Island, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει γιατί έχω ακούσει μεικτές κριτικές. Ένα ακόμη ενδιαφέρον αξιοθέατο αυτής της πόλης είναι το Flatiron Building. Βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου, είναι αυτό το κτίριο, το πολύ λεπτό, το τριγωνικό. Έχει χτιστεί στις αρχές του 20ου αιώνα. Από κοντά δεν θα έλεγα ότι είναι κάτι τρομερά ιδιαίτερο, αλλά θεωρείται ένα από τα πιο πρωτότυπα και ενδιαφέροντα κτίρια εδώ στη Νέα Υόρκη. Επίσης αυτή τη στιγμή έχει έργα, οπότε ναι, δεν είναι τόσο εντυπωσιακό από κοντά. Ένα πολύ όμορφο αξιοθέατο είναι το Vessel. Γράφει πολύ ωραία στο φακό. Μπορείς να ανέβεις δωρεάν επάνω αρκεί να κλείσεις το δωρεάν εισιτήριο σου online και αρκεί να μείνεις σαν και εμένα που δεν υπολογίζει το χρόνο του και δεν πρόλαβε να το κάνει. Μπορεί να μην πρόλαβα να ανέβω στο Vessel, αλλά εκεί που πρόλαβα στο Chuck ήταν μια ενδιαφέρουσα συναυλία. Λοιπόν, για να σας εξηγήσω. Τα αδέρφια ενός πολύ καλού μου φίλου από τη σχολή είναι εδώ στη Νέα Υόρκη και είναι μέσα στην παραγωγή μιας συναυλίας. Και πάω να παρακολουθήσω. Επίσης, τι φάση! Άλογα στη Νέα Υόρκη! Γεια σου, κορίτσια. Από εδώ ο Κωνσταντίνος λοιπόν, είναι ο αδερφός του φίλου μου του Γιώργου από τη σχολή και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος μετά από τόσο καιρό να δω γνωστούς ανθρώπους. Απίστευτο, είμαι στο Carnegie Hall. Μπήκα μέσα στο Carnegie Hall, βρήκα τη θέση μου, έχω όλη τη θέα μπροστά μου.
Φιλαρμονική Αθηνών, συγχαρητήρια. Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Ήταν φανταστικά και αυτό πρέπει να είναι το highlight του ταξιδιού μου. Νομίζω ήρθε η ώρα για το plot twist. Αν παρακολουθείτε τα βίντεο μου καιρό, θα ξέρετε ότι το χρονολόγιο του ταξιδιού που σας παρουσίασα μέχρι στιγμής δεν είναι παρά ένα ψέμα. Και ναι, μεν ταξίδεψα μόνος, αλλά δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Βλέπετε, εκείνο το fast food δεν το ανακάλυψα μόνος μου. Λοιπόν, συνάντησα από εδώ τον Ραχούλ. Ραχούλ, very nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Do you want to go to taste $1 pizza? Την εμπειρία της πίτσας του ενός δολαρίου, την εμπειρία του να χαθείς στο μετρό της Νέας Υόρκης, εκείνα τα ντόνατ και εκείνο το ηλιοβασίλεμα, όλες εκείνες τις εμπειρίες θα τις μοιραζόμουν με έναν φοιτητή από Ινδία που γνώρισε λίγο νωρίτερα, ζητώντας του να με βγάλει μερικές φωτογραφίες σε εκείνο το γνωστό σημείο όπου βλέπεις το Brooklyn Bridge. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία μέρα, πέρασα πολύ ωραία και χαίρομαι που μπορώ και γνωρίζω κόσμο, ας πούμε, σε αυτά τα ταξίδια. Επίσης θέλω να σας τηλεμεταφέρω στη χθεσινή ημέρα για να δείτε τι έγινε και πού πήγα. Εκείνη την εμπειρία του ταξιδιού στο φέρι για το Staten Island θα τη μοιραζόμουν με ένα κορίτσι που έτυχε να γνωρίσω την πρώτη μέρα στο National Museum of American Indian. Είμαι έξω από ένα ακόμη αξιοθέατο. Το... Cool. What's your name? Oh, Ronel. Ronel. Yes, Ronel. And you are? I'm Alex. Alex. Where are you from? I'm South Africa. South Africa? Yeah. Oh my god. Like... And you... Yeah. And you know the Staten Island? Yeah, I'm going there. I'm yes! going there. Yeah. Are you traveling alone? Yes, I am. Is it worth it? Yeah. Even as a girl alone, it's fantastic also. A lot of girls think they can't travel alone. It's fantastic. You meet people. You go where you want to, when you want to. Yeah. You don't have to. And you get to see so much and meet so much more people if you're on your own. So, that's yeah. amazing. Eh? Thank you so much, Ronel. And it was really nice to meet you. Μαζί με τη Ρονέλ, παίρνοντας το φέρι μας, θα γνωρίζαμε τον Wesley. It's really glad to meet you. Like, I'm a simple dentist, you know. Yes. I'm a simple banker. I simply sell coffee to people all day. Keep you guys awake. Επίσης, από εδώ είναι ο Νίκ. Είναι φίλος του Wesley. Μόλις γνωριστήκαμε, οπότε γίναμε τέσσερις. Τα παιδιά θα μας έδειχναν τα κατατόπια. Okay, so basically the building that you're in right now, it's called the Oculus. Θα μας πήγαιναν στη δουλειά τους. Ah. It's very good. It's very good. Θα πίναμε καφέ, θα μετανιώναμε όλοι μαζί ότι φάγαμε εκείνα τους φλάκια, θα κάναμε παρέα για μερικές μέρες και θα πηγαίναμε στο πιο μεγάλο πάρκο που έχω δει ποτέ. Yeah, let's go to Central Park. Yeah. Let's go. Κάποια σημεία ήταν πολύ γνώριμα από τις τόσες ταινίες που έχουν γυριστεί σε αυτή την τοποθεσία, όπως αυτή εδώ η γέφυρα ή τον Bethesda Terrace, αλλά αυτό που κατάλαβα από τις τρεις επισκέψεις μου σε αυτό το πάρκο είναι ότι ούτε οι τρεις βόλτες δεν αρκούν για να το δεις ολόκληρο. Αυτό το πάρκο είναι πραγματικά τεράστιο. Αυτό εδώ είναι το συντριβάνι. Κοιτάξτε πόσους τουρίστες έχει εδώ. Nice. Ο Wesley μου αποκάλυψε το εξής μυστικό. Σε πολλά σημεία του Manhattan υπάρχει Wi-Fi και είναι δωρεάν. Και ναι, οπότε άλλη μια υπηρεσία είναι αυτή. Μαζί με όλα αυτά δεν μπόρεσα να αντισταθώ στο να μην πάω σε εκείνο το σημείο της πόλης που είναι ουσιαστικά ο λόγος που βλέπετε αυτά τα βίντεο. So we are here and we should go to 368 Broadway. Do you know who Casey Neistat is? No. It's really dark. It happens when the sun goes down. Λοιπόν, είμαι στο 368. Αυτό εδώ ήταν το σπίτι του Casey Neistat, του ανθρώπου μάλλον που έχει επηρεάσει τους περισσότερους από τους YouTubers που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το στούντιό του, που το βλέπαμε σχεδόν σε κάθε βίντεο, ήταν στην περιοχή που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλοί κόσμος και εγώ με τη σειρά μου έχουμε εμπνευστεί από εκείνον βλέποντας εκείνα τα βίντεο. Γιατί σου έδειξε ότι ακόμα και μόνος σου με μια κάμερα μπορείς να τα καταφέρεις. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το σημαντικότερο αξιοθέατο για μένα στη Νέα Υόρκη. Και πριν σας πάω στο τελευταίο σημείο της πόλης, για όσους αναρωτιούνται πώς αξόδεψα με αδρούς υπολογισμούς με περιθώρια λάθους, τα συνολικά μου έξοδα για όλα ήταν 1.400 ευρώ. Και αυτό ήταν και για τις πέντε πόλεις.
Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα 630 ευρώ για τα αεροπορικά, 330 για την Αθήνα και 300 για την άλλη πλευρά της Αμερικής, 14 δολάρια για την ΕΣΤΑ, που είναι το έγγραφο που χρειαζόταν για να ταξιδέψεις, έβγαινε πολύ εύκολα μέσα σε μια μέρα, 110 ευρώ για έναν σκληρό δίσκο, 240 ευρώ για μερικές αγορές για συγγενείς και στα υπόλοιπα έξοδα για τη Νέα Υόρκη αντιστοιχούν περίπου 200 ευρώ με αυστηρή οικονομία. Και ναι, sorry που σας τα λέω σε ευρώ. Βέβαια, όλο αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν πραγματικότητα αν δεν είχα φίλους να με φιλοξενήσουν, καθώς και αν δεν είχα το credit του Airbnb που έχω χάρη στις κρατήσεις που κάνατε εσείς. Και our final stop is... Times Square. Times Square, baby. Hi! Guys, I'm really excited that we are in Times Square right now. There's no sun up in the sky, I don't know why. There's no sun up in the sky, I don't know why. Yeah. Όλοι έρχονται εδώ σε ένα spot στο οποίο είναι αυτά εδώ τα κόκκινα σκαλιά, γιατί φαίνεται πολύ καλύτερα η Times Square εδώ πέρα. Αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο και σκεφτείτε τώρα είναι 10 η ώρα. Μόλις απλά μπήκαν στη λήψη μας και άλλα άτομα και είχε πολύ βλάκα. What I'm telling through my videos is that you can easily meet like a lot of people, so yeah. I think that's the evidence, you know. We're in Times Square, guys. Yes. Amazing! Ooh. And we're from all over the world. Yes! South Africa, Virginia, South Carolina, Hawaii. Αυτό που έμαθα από την πρώτη μέρα μου στη Νέα Υόρκη είναι ότι τζάμπα είχα εκείνες τις αμφιβολίες. Λοιπόν, σε λίγο μπαίνω στο αεροπλάνο για Ελλάδα. Ήταν ωραίες 12 μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το βίντεο. Ήταν λες και ζούσα το up in the air στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Wolt για την υποστήριξη. Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το κωδικό μου OPONOMAROV όπως το κανάλι 5 για να έχετε μείον 5 ευρώ στην πρώτη σας παραγγελία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που μείνετε μέχρι το τέλος και ειδικά για εσάς έχω ένα έξτρα πιθανό δωράκι. Ακολουθήστε εμένα και τη Wolt στο Instagram καθώς και σχολιάστε ταγκάροντας έναν φίλο σας σε ένα post που θα έχω κάτω στην περιγραφή. Και σε μια εβδομάδα θα διαλέξω έναν από εσάς για να πάρει 100 ευρώ σε κουπόνι της Wolt. Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε Instagram story σε μια εβδομάδα από τώρα. Έρχονται πολύ περισσότερα βίντεο, οπότε κάντε like, subscribe και πατήστε και αυτό το κουδουνάκι. Ευχαριστώ πολύ.